επίσης, που έγιναν με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, που το ελληνικό δημόσιο δεν τα είχε και προστέθηκαν στο δημόσιο χρέος. Το χρέος που έγινε δυσθεώρητο και για την αποπληρωμή του η χώρα μας έχει τεθεί σε εκδαιμονία. Όμως δεν είναι αυτή η αιτία που η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα ανέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή τη διερεύνηση της δανειοδότησης των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το 1,3 δις του δανεισμού των εταιριών μέσων μαζικής ενημέρωσης, από τα οποία τα μισά κατά μέσο όρο είναι επισφαλή και τα 400 εκατομμύρια τα οφειλόμενα, 420 εκατομμύρια τα οφειλόμενα και δανεικά και αγύριστα των δύο μεγάλων, πρώην μεγάλων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να είναι αμεληταία ποσά, αποτελούν ένα μικρό μέρος του συνολικού δανεισμού των επιχειρήσεων. Όμως, το θέμα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Η αιτία της συγκρότησης της Εξεταστικής Επιτροπής και της διερεύνησης όσων κλήθηκε να διερευνήσει είναι η άμεση σχέση της λειτουργίας των κομμάτων και των δημοσιογραφικών οργανισμών με τη δημοκρατία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαθέτουν τεράστια δύναμη να επηρεάζουν τη θέληση και τη γνώμη του λαού και εν τέλει να επηρεάζουν και να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις. Σε μια δημοκρατική κοινωνία στην οποία λειτουργούν απρόσκοπτα οι θεσμοί και εφαρμόζονται οι νόμοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έπρεπε να ανήκουν σε οντότητες που λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας των οικονομικών τους, όπως και τα μεταξύ τους διασυνδέσεων. Όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανήκει σε επιχειρηματίες που διαπλεκόμενοι με τις τράπεζες και το πολιτικό σύστημα απέκτησαν τεράστια δύναμη και οδήγησαν την πληροφόρηση και την ενημέρωση σε παρακμή και απαξίωση. Ευνοημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκθίαζαν συγκεκριμένες καταστροφικές για τη χώρα μας πολιτικές με σκοπό τη διατήρηση στην εξουσία εκείνων που ασκούσαν τις πολιτικές αυτές και τα κόμματα έκαναν πολυτελείς προεκλογικές εκστρατείες με λαμπερά φυλάδια, μετακινήσεις ψηφοφόρων, αγορά τηλεοπτικού χρόνου και όχι μόνο, με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, υπονομεύοντας ευθέως αυτή την ίδια τη δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό ανατέθηκε η συγκεκριμένη διερεύνηση στην Εξεταστική Επιτροπή. Μπορεί η απόφαση της Ολομέλειας να ήταν ομόφωνη, όμως είναι βέβαιο ότι κάποιοι έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία και ψήφισαν, γιατί από την πρώτη στιγμή άρχισε η υπονόμευση αυτής της Επιτροπής. Στην αρχή ζητήθηκε διορισμός πραγματογνωμόνων. Εν συνεχεία έγιναν συνήγοροι των καναλαρχών και των διευθυνόντων συμβούλων των τραπεζών. Ρωτούσε ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ τους διευθύνοντες σύμβουλους των τραπεζών. Μήπως σας τηλεφώνησε κανείς και σας ζήτησε να διευκολύνετε την τάδε δανειοδότηση των συγκεκριμένων καναλιών? Όχι, απαντούσε ο διευθύνων σύμβουλος. Μήπως, εάν δεν δανείζατε τη συγκεκριμένη επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα βγάζετε το σωληνάκι, θα απολύονταν οι εργαζόμενοι? Ναι, απαντούσε ο εκπρόσωπος των τραπεζών. Ανάλογα ρωτούσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά και οι μεν και οι δε θέλουν να μην βλέπουν ότι ο συστηματικός δανεισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν αποσκοπούσε στη διατήρηση των θέσεων των εργαζομένων. Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα, δεκάδες, όπως ενδεικτικά η περίπτωση του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη. Το 2005 δανείστηκε 50 εκατομμύρια αποκλειστικά και μόνο για να αγοράσει μετοχές του ΔΟΛ. Τα 50 εκατομμύρια όφειλε να τα εξοφλήσει σε 2 χρόνια. Το 2009, 4 χρόνια αργότερα, υπήρχε υπόλοιπο 40 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε υποψήφιος δανειολήπτης αποκλείεται να δανειοδοτούνταν εκ νέου εάν δεν είχε αποπληρώσει το παλιό του δάνειο. Δεν έγινε όμως το ίδιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το 2009 ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης, ενώ χρωστάει 40 εκατομμύρια που έπρεπε να έχει ήδη εδώ και 3 χρόνια εξοφλήσει, παίρνει εκ νέου 14.800.000 για να αγοράσει και τις υπόλοιπες μετοχές του δώρου. Όχι να διατηρηθούν οι θέσεις συγκεκριμένων εργαζομένων. Και για να κάνει, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που ήταν προϋπόθεση του δανεισμού. Δηλαδή, δανείστηκε για να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να δανειστεί. Ανάλογα και ο δανεισμός των εταιριών, πρώτο θέμα, αναπτυξιακή και νέο θέμα, που αγόραζαν η μία εταιρεία την άλλη,
με δανεισμό αμέσως μετά την ίδρυσή της. Και τα χρήματα φυσικά πήγαιναν στις τσέπες των μετόχων. Και αφού η επιχείρηση υπεράσπισης έπεσε στο κενό, αφού έγινε περίγελος του κόσμου που παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, υιοθετήθηκε άλλη τακτική. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη πύλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι έχοντες καταλερωμένη τη φωλιά τους αναζητούν λεκέδες στους άλλους. Λένε, η Αυγή στην Αυγή συμμετέχει και συμμετέχει στο κεφάλαιό της offshore εταιρεία. Αποκρύπτουν ότι η Αυγή, το θέμα που ερευνούμε δηλαδή της δανειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η Αυγή έχει ένα πλήρως εξυπηρετούμενο κατά κεφάλαιο και τόκους δάνειο 912.000 ευρώ. Έχει εκχωρήσει την κυκλοφορία της Αυγής και την κυκλοφορία της Αυγής της Κυριακής. Δεν υπάρχει ούτε μία καθυστέρηση στη συγκεκριμένη δανειοδότηση. Και λησμονούν ότι η συγκεκριμένη offshore που τη διατυμπανίζουν είναι μία εταιρεία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι offshore εταιρεία λέμε εκείνες τις υπεράκτιες εταιρείες που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό, πάνε σε χώρες που έχουν καθεστώς φορολογικό που ευνοεί την χαμηλή φορολόγηση των κερδών κτλ. Εδώ έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συγκεκριμένη επωνυμία και συγκεκριμένη έδρα. Και λησμονούν, έχει όνομα και επώνυμο, εταιρεία. Λέει, η εταιρεία ποια είναι, κύριε Μηταράκη, και ποιο ποσό μιλάμε, 2,5% του κεφαλαίου, συγγνώμη, 2,5% του κεφαλαίου που σε χρήματα είναι 53.800 ευρώ. Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο, κύριε, που βρήκατε. Δεν σας πείραξε τίποτε άλλο από όσα είδατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πλήρως εξυπηρετούμενο δάνειο. Πλήρως εξυπηρετούμενο. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να τελειώσω, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Πλήρως όχι, εξυπηρετούμενο... τα πολλά, 2 λεπτά έχετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ένα πλήρως εξυπηρετούμενο δάνειο και ειδού το τεκμήριο, με συγκεκριμένες εξασφαλίσεις της επιχορηγήσης, όχι για μεγάλα διαστήματα 10 ετών όπως κάνανε τα άλλα κόμματα. Και θεωρείται, κατηγορούν ότι το δάνειο αυτό δεν είναι εντάξει, γιατί το τεκμήριο πιο έγραψε ένα γράμμα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε, τι είπε, ότι είμαι ένας δανειολήπτης 20 χρόνια στην τράπεζα την Εθνική και πρέπει να, και ξέρετε ότι είμαι ένας καλός δανειολήπτης, αυτό γράφει ούτως ή άλλως. Και εν πάση περιπτώσει για να γίνει το αδίκημα της απιστίας πρέπει να τύχει μιας ευνοϊκής μεταχείρισης. Ποιας ευνοϊκής μεταχείρισης έτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα δάνειο απολύτως εξυπηρετούμενο. Και όχι μόνο με τις επιχορηγήσεις, αλλά και με το κτίριο της Κουμουνδούρου. Και εδώ έχει γίνει μεγάλη παραποίηση της πραγματικότητας. Είναι στα πλαίσια της επιχείρησης της αλήθειας, την οποία διαστρεβλώνουν πραγματικά πάρα πολύ. Λένε λοιπόν για το κτίριο της Κουμουνδούρου ότι κουρεύτηκε χρέος της άλλοτε ΕΑΡ και στη συνέχεια του συνασπισμού. Ακούστε κύριε, εάν η συμφωνία αλήθειας που περιφέρεται απαιτεί τη διαστρέβλωση των πάντων και την κακοποίηση της αλήθειας, να την απευθύνετε σε λωτοφάγους. Μην παίζετε με το βασανισμένο από τις πολιτικές σας πολίτη. Παρότι εκφεύγει το συγκεκριμένο θέμα της έρευνας της Επιτροπής, γιατί αποφασίσαμε να διερευνήσουμε για μετά το ευρώ, μετά το 2000, πρέπει να σας πω ότι το 1990 η ελληνική αριστερά, με πρόσωπο το Λεωνίδα Κύρκο και το Φώτη Κουβέλη, πήρε ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων δραχμών και αγόρασε το κτίριο της Κουμουνδούρου. Από αυτό το τίμημα τα 35 εκατομμύρια πληρώθηκαν και της μετρητής τότε με την αγορά και τα 80 εκατομμύρια πιστώθηκαν και πληρώθηκαν με ισόποσο δάνειο από την τότε τράπεζα Ιωνική Λαϊκή. Το 1992 η ΕΑΡ αυτοδιαλύθηκε και ενσωματώθηκε στο συνασπισμό και αποτέλεσαν ενιαίο κόμμα. Το 1996 Το δάνειο αυτό των 80 εκατομμύριων δραχμών δεν εξυπηρετείτο και έγιναν 3 άγωνοι πληστηριασμοί. Τότε κλήθηκε ο τότε πρόεδρος του συνασπισμού, Νίκος Κωνσταντόπουλος, να εξυπηρετήσει το δάνειο καταβάλλοντας 175 εκατομμύρια ευρώ. Δραχμές. Οι 175 εκατομμύρια ευρώ δραχμές καταβλήθηκαν και
και διαγράφηκαν, καταβλήθηκαν 175, δηλαδή 2,5 φορές το κεφάλαιο. Πείτε μου, γνωρίζετε τι πάνε να πει κούρεμα, κύριε Μηταράκη και κύριε Βορύδη που το έλεγε πριν. Και αν θέλετε, πληρώστε κι εσείς 2,5 φορές το κεφάλαιό σας που είναι 130 εκατομμύρια και λάτε μετά να μας πείτε εντάξει. Ευχαριστούμε, 130 εκατομμύρια. Κάντε ένα κλείσιμο. Είναι 130 το κεφάλαιό σας. Πληρώστε και εσείς το κεφάλαιό σας 2 φορές και ελάτε να συνεννοηθείτε. Ελάτε να μιλήσετε σε εμάς για κούρεμα. Κλείστε παρακαλώ, κυρία Κοζομπόλη. Έχετε αργήσει. Τι να πω. Δεν λέγονται. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο το εξής και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Όλα όσα διαπίστωσε η Εξεταστική Επιτροπή ήταν πράγματι ανατριχιαστικά, πράγματι σοκάρουν. Βέβαια, οι υποψιασμένες πολίτες γνώριζαν λίγο πολύ, αλλά είδαμε την τεκμηρίωση αυτών των αποκαλύψεων. Αυτό έκανε η Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά εκείνο που σε μένα προσωπικά προκάλεσε μεγάλο σοκ και δέος είναι ότι και τα δύο κόμματα που άλλοτε κυβερνούσαν αυτή τη χώρα δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα. Το ένα κόμμα μίλησε για άνθρακες στο Θησαυρός και το άλλο για βατερλό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έσχος, κύριε, αυτό μπορώ να πω μόνο. Ντροπή. Ευχαριστώ πολύ.